Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι χαρά, είναι ιδιαίτερη στιγμή να μπορούμε να έχουμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Είναι ο κύριος Παπάς. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, κύριε Παπά. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους τηλεθεατές. Νομίζω ότι είναι μέρες που είναι και μια όμορφη μέρα έξω. Μπορούμε να χαμογελάσουμε, να δούμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Βεβαίως μέσα στις δυσκολίες, αλλά νομίζω είναι οι μέρες που μπορούμε και πρέπει να κοιτάμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, αλλά και τα παιδιά του διπλανού μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι, νομίζω, το βασικό μήνυμα των Χριστουγέννων. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Παπά, όλοι ρωτούνε σε ποιο σημείο είμαστε αυτή την ώρα, μετά το, αν θέλετε, το δικαίωμα της Ελλάδος να μπορεί ένα ποσό, εφόσον έχει πλεόνασμα, να το χειρίζεται όπως θέλει. Άλλοι λένε ότι έπρεπε ο Τσίπρας να πάρει την άδεια, ο Πρωθυπουργός την άδεια του Τόμψεν, του Σόιμπλε, της Λαγκάρτ και των υπολείπων. Άλλοι λένε ότι εφόσον είχε πλεόνασμα το διέθεσε. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του Αντώνη Σωμαρά μας είχε πει εδώ ότι είχε ρωτήσει η τότε κυβέρνηση, μάλλον δεν είχε πει αν πρόκειται να το δώσω, ότι σκοπεύω να κάνω αυτό. Πού είμαστε αυτή την ώρα και αν αυτό το γεγονός μας έχει πάει πίσω σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει καταλάβει όλος ο κόσμος, ναι, ότι εδώ πέρα έχουμε μια συζήτηση η οποία ξεδιπλώνεται. Όχι λόγω μιας οικονομικής πραγματικότητας, αλλά λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων. Δηλαδή για την ηγεσία του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών είναι προφανές ότι δεν είναι ένα ευτυχές σενάριο αυτό το πρόγραμμα με αυτή την κυβέρνηση να λειτουργήσει και να μπορέσει να αποδώσει κιόλας, να υπεραποδώσει, με αποτέλεσμα να έχουμε τη δυνατότητα αυτή την κίνηση, που δυστυχώς δεν στηρίχτηκε από όλα τα κόμματα και το λέω με μεγάλη λύπη, να μπορέσουμε να την κάνουμε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Δηλαδή, δεν θέλει ο Σόιμπλε να πετύχει οικονομικά η κυβέρνηση Τσίπρα, να το ερμηνεύσουν έτσι απλά. Ναι, είναι προφανές αυτό νομίζω. Και εδώ δεν. Κατά τη γνώμη μου, θα μου πεις τώρα πώς είναι δυνατόν εσύ υπουργός να λες τέτοια πράγματα. Εδώ έχουμε έναν ανοιχτό πολιτικό ανταγωνισμό. Ξέρετε, έχουν εφαρμοστεί κάποιες συνταγές τα 5 τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, οι οποίες είχαν πάρα πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι. Δηλαδή, εφαρμόστηκαν δύο προγράμματα τα οποία κατέρευσαν κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμφωνία στην οποία ορισμένοι κύκλοι των δανειστών μπήκανε χωρίς πραγματικά να το λέει η ψυχή τους. Ναι. Να θυμηθούμε μαζί, κύριε Αυτιά, ότι τον Ιούλιο του 2015 κάποιοι λέγανε ότι δεν πρέπει να πάμε σε τριετή συμφωνία, αλλά σε ένα πρόγραμμα γέφυρα, προγραμματάκι γέφυρα, με ολίγο δανεισμό και λίγους μήνες παράταση. Δεν θέλανε δηλαδή την προοπτική της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε μια νέα πραγματικότητα με την οποία νομίζω ότι όλες οι πλευρές πρέπει να συμβιβαστούν και να κατανοήσουν ότι όπως η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της και αποφασίζει τις δυσκολίες οι οποίες θα έπρεπε να είναι λιγότερες και θα θέλαμε να έχουμε καταφέρει περισσότερα στη διαπραγμάτευση να τις περάσει, ναι, με βάση και συγκεκριμένες προτεραιότητες, έτσι πρέπει και οι υπόλοιποι να τηρήσουν τις δεσμεύσεις. Ερώτημα. Αυτή την ώρα εμείς με το Σόιμπλε είμαστε σε εμπόλεμη οικονομική κατάσταση, δηλαδή είμαστε σε μια φάση ότι εγώ δεν θέλω να ακούω τίποτα για την Ελλάδα, εφαρμόστε αυτό που θέλω και διαβάσαμε στην Καθημερινή, ξέρω ότι και ο Πρωθυπουργός διαβάζει πολύ την Καθημερινή, ότι ενδέχεται να ανέβει ο πύχης από το 0,5 στο 0,75 εξαιτίας αυτού του επιδόματος. Θα ανεβάσουν τον πύχη για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις, κύριε Παπά? Το πρόγραμμα μέχρι το 2018 δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν υπάρχει. Από το 2018 και μετά, αν πιεστεί ο Τσίπρας, θα κάνει. Από το 2018 και μετά είμαστε σε μια ανοιχτή συζήτηση για το ύψος των πλεονασμάτων. Αλλά και το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει είναι αποτέλεσμα ακριβώς της δικής μας πολιτικής στάσης και διαπραγμάτευσης. Προσέξτε, κύριε Αυτιά. Δηλαδή, αν το πούν του Τσίπρα, ακούστε, ανέβασε το μπύχη παραπάνω, λοιπόν, ο Τσίπρας θα πει ναι. Θα σας πω τώρα. Βάζω φόρα για μέτρα ή δεν παίρνω κανένα μέτρο, διότι αυτό συμφώνησα μαζί σας. Λοιπόν, ελάτε. Έχει, νομίζω, συντελεστεί μια πάρα πολύ μεγάλη μεταβολή. Δηλαδή και εμείς που εκπροσωπούμε την πολιτική και εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά στην ψυχολογία και να συνηθίζουμε ότι το μπλοκ των δανειστών μας δεν είναι ενιαίο. Είναι την προηγούμενη εβδομάδα, μισό λεπτό. Διαφωνία Ευρώπης με Δούνου του και Σόιμπλε. Η οποία είναι ανοιχτή και είναι και πάρα πολύ επί της ουσίας και έχει και στο συμβολικό επίπεδο μεγάλη σημασία, να σας πω γιατί. Όσοι υποστήριζαν την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, την υποστήριζαν πρώτον, μας λέγανε, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει τεχνογνωσία, ξέρει να μετράει τους αριθμούς, ξέρει πώς θα ορθοποδήσει μια οικονομία. Αυτά υποστήριζαν. Και δεύτερον, επίσης, λέγανε
ότι είναι υπέρ της αναδιάρθρωσης του χρέους. Υπάρχουν όμως δύο πάρα πολύ σοβαρά πολιτικά γεγονότα. Όπως η αμφισβήτηση από την μεριά της Κομισιόν του τρόπου υπολογισμού και των στοιχείων. Ένα. Είναι ευθεία η αμφισβήτηση. Και το δεύτερο, κύριε Αυτιά, και ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι ξεκίνησε η αναδιάρθρωση του χρέους χωρίς το δέντρα την ΤΑΦ να είναι μάλιστα μέσα. Να έτσι προσθέσω κάτι, άρα, κύριε Παπά. Άρα, ναι, όσοι υποστηρίζουν το απαραίτητο της συμμετοχής τους, έχουν υποστεί, θα έλεγα, ένα πλήγμα ως προς την επιχειρηματολογία τους. Διότι έχουμε επισήμως την Κομισιόν, όχι την ελληνική κυβέρνηση, που θα μπορούσε κάποιος να πει, ξέρεις κάτι, εσύ έχεις μια πολιτική σκοπιμότητα και ένα ίδιο όφελος να αμφισβητείς τα νούμερα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν θες να κάνεις μεταρρυθμίσεις, είσαι λαϊκιστής, ό,τι ανοησία έχει εξτομιστεί, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε από την ίδια την Κομισιόν την αμφισβήτηση των αριθμών και του επίσης, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δώστε μου την κάρτα 8253. Φίλες και φίλοι, πριν από λίγες μέρες είδαμε κάτι όσοι ασχολούμαστε με το ασφαλιστικό και κόντευε να αυξήσουμε τη μοιοπία 5 βαθμούς. Κοντέψαμε να τραλαθούμε. Είπε ο Τόμψεν ότι η σύνταξη στην Ελλάδα με 45 χρόνια είναι 1.152 ευρώ και στη Γερμανία 1.284. Δηλαδή πήρε 10 Έλληνες που με 45 χρόνια έχουν αυτά τα ένσημα και η αλήθεια είναι από την Κομισιόν. Ο μέσος όρος των συντάξεων, λέει η Κομισιόν, στη Γερμανία είναι 1.233 και στην Ελλάδα 846. Δηλαδή μείον 45%. Εδώ ήταν ένα πονηρό λάθος. Πονηρό το λάθος. Ναι, αλλά προσέξτε, εδώ υπάρχει, κυρία Αυτιά, αλλά, ναι, είναι αποκαλυπτική η κάρτα που παρουσιάσατε. Διότι εδώ δεν μπορεί να στηρίζεται μια ολόκληρη επιχειρηματολογία η οποία αφορά το μέλλον μιας ολόκληρης οικονομίας σε τέτοιου τύπου αποκλίσεις. Εδώ είναι τα πράγματα. Δεν είναι απλώς πήγα, ας πούμε, στον μανάβι της γειτονιάς μου ή στον μπακάλι και κάναμε ένα λάθος στον υπολογισμό και στον λογαριασμό. Εδώ ήταν, μιλάμε για θεμελιακώς διαφορετικά στοιχεία. Ονειρό λάθος ήτανε. Τα οποία καθορίζουν τη στάση ενός εκ των τριών θεσμών, ο οποίος, όπως έχει αποκαλυφθεί, πάει αγκαζέ βήμα-βήμα και με το Γερμανικό και Υπουργείο επίσης, Οικονομικών. Η δικιά μου απάντηση στον κύριο Τόμψεν είναι ότι είναι άλλες οι ασφαλιστικές εισφορές των Ελλήνων εργαζομένων, άλλες των Γερμανών και δεν συγκρίνει 45 χρόνια του Γερμανού με τα 45 του Έλληνα. Είναι μια ακροτελεύτια φάση και εγώ ως Έλληνα δημοσιογράφος, αγαπητέ κύριε Παπά, μπορώ να διαφωνώ μαζί σας μέχρι αύριο το πρωί. Αλλά εκεί όπου βλέπω ότι οι δανειστές χρησιμοποιούν συγκρίσιμα στοιχεία απαράδεκτα για την πατρίδα μου, εκεί βγαίνω μπροστά και όχι, το λέω. Για να πω το εξής, εσείς είστε υποχρεωμένος να διαφωνείτε μαζί μας. Δηλαδή, ο ρόλος της δημοσιογραφίας είναι αυτός. Πρέπει την πολιτική εξουσία να την ελέγχει και, αν θέλετε, και να την παρακινεί, να διορθώνει λάθη, αδυναμίες και υστερήσεις. Πάμε τώρα. Θα υπογράψει νέο μνημόνιο ο Τσίπρας ή θα συνεχιστεί, ο Τσίπρας λέω, ο Πρωθυπουργός, ή θα συνεχιστεί το ήδη υφιστάμενο μνημόνιο, γιατί τώρα βγήκε η Γερμανία και λέει θέλετε 100 δις για να ορθοποδήσετε. Ναι. Πιστεύω να το πληροφορηθήκατε. Νομίζω, τι απαντάμε εκεί στον Σόιμπλε. Νομίζω ότι αυτή η ρίση επιβεβαιώνει ότι είμαστε ενώπιον ενός μιας πολιτικής σύγκρουσης. Δηλαδή πετάγονται νούμερα στον αέρα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Είναι η πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα συμφωνημένο με την Ελλάδα λειτουργεί. Και γιατί λειτουργεί? Ακριβώς διότι δεν έχει πολύ υψηλούς στόχους για τα πλεονάσματα, ναι, ακριβώς διότι μένει δημοσιονομικός χώρος για να λάβουμε μέτρα όπως η ανθρωπιστική κρίση, οι 100 δόσεις, η πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων συμπολιτών μας στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα μέτρα που πήραμε για την θέσπιση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Ένα πλέγμα λοιπόν ρυθμίσεων τα οποία δείχνουν σε μια κατεύθυνση ανασυγκρότησης με τις οικονομίες, αλλά με μια προτεραιότητα προστασίας των οικονομικά αδύνατων συμπολιτών μας. Ξέρετε κάτι, τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι τεράστια, είναι βαθιά. Η ελληνική, κοινωνία έχει τεράστιες πληγές αυτή τη στιγμή. Αλλά μόνο ένας, ο οποίος είναι πολιτικά μονομερής, αρνείται να δει το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία σταθεροποιείται και ανοίγουν οι δυνατότητες και οι μηχανισμοί απάλυνσης των προβλημάτων των χαμηλότερων εισοδημάτων αναπτύσσονται, αλλά και υπάρχει η προοπτική της ανάπτυξης. Η ανεργία πήγε στο 22,6%, κύριε Αυτιά, έτσι. Με μισούς μισθούς, λέω εγώ ως δημοσιογράφος. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Με 400 ευρώ. Ελάτε λοιπόν εδώ. Επειδή αυτή η οδυνηρή πραγματικότητα λοιπόν υπάρχει στην αγορά εργασίας, μήπως να κάτσουμε όλα τα κόμματα μαζί και να συγκροτήσουμε ένα εθνικό μέτωπο, λέω, ακούστε με. Ναι.
για να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Διότι χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν προχωράει. Ούτε ο μισθός θα ανέβει ποτέ, ούτε η πλήρης αποστολή. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, εάν συμπέρανα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι είμαστε σε μια σύγκρουση με τον Σόιμπλε και με τον Ντόμψεν, θα έκανα λάθος? Θα κάνατε λάθος αν νομίζατε ότι η Ελλάδα ήταν μόνη της. Δηλαδή η διαφορά με πέρσι το καλοκαίρι είναι ακριβώς αυτή. Είναι δηλαδή ότι η Ελλάδα μέσω της ενεργούς οικονομικής και πολιτικής διπλωματίας της κυβέρνησης έχει αποκτήσει συμμάχους, έχει πείσει ότι μπορεί, έχει ανεβάσει την αξιοπιστία της χώρας, έχει ανεβάσει το διεθνές της βάρος και εκτόπισμα και αυτή τη στιγμή όλοι οι τηλεθεατές που μας βλέπουν μπορούν πολύ εύκολα να το θυμηθούν. Δεν υπήρχε στο παρελθόν, στο άμεσο παρελθόν, η εικόνα τέτοιας σύγκρουσης μέσα στους θεσμούς, με ποια διαφωνία, εάν η Ελλάδα πετυχαίνει ή όχι. Μάλιστα. Εάν σύγκρουση, λοιπόν, το πρόγραμμα, σύγκρουση λοιπόν μέσα στην Τρόικα. Είναι εμφανέστατο όσοι ξέρουν οικονομικά ότι είναι σε σύγκρουση. Να πω κάτι. Τα ίδια κόλπα δεν κάνανε και στο Σαμαρά. Το ανεβάζαν τον πύχη. Ναι. Το ίδιο κάνουν και στο Τσίπρα ακριβώς. Ανεβάζουν τον πύχη, του ζητάνε περισσότερα με αποτέλεσμα. Να του λένε, κοίταξε να δεις, ή το κάνεις ή γεια σου. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώ πέρα αυτά τα δύο πρώτα προγράμματα, αμφιβάλλω πραγματικά αν σκέφτονταν κάποιοι από αυτούς που τα σχεδιάσανε, αν θα μπορούσαν να επιτύχουν. Το πρόβλημα με την προηγούμενη διακυβέρνηση, βεβαίως ο ρόλος των δανειστών είναι να βάζουμε τον πύχη. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Διότι θεωρώ ότι με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε μια θεμελιακή διαφωνία ως προς το διεθνή. Μισό λεπτό, θα δεχθούμε εμείς πρόσθετα μέτρα? Όχι, δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ θέλω ή τέταρτο μνημόνιο 100 δισεκατομμύρια, ή θα μου βγάλεις πλεονάσματα και μετά το 18, ή θέλω περικοπής κυρίων συντάξεων και θέλω και αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ. Εξηγώ. Εδώ σε πάει κατευθείαν στην αντιπολίτευση με 20 μονάδες κάτω. Εξηγώ ότι αυτή η άποψη είναι μειοψηφική εντός των δανειστών. Μάλιστα. Και αυτό για το οποίο εμείς εργαζόμαστε και θα το πετύχουμε όπως το πετύχαμε, είναι να μην μπορέσει να επιβληθεί. Σαφής. Ο Τσίπρας πάει για εκλογές. Ο Πρωθυπουργός πάει για εκλογές διότι λέει: δεν πάω για εκλογές. Μήπως ετοιμάζεται για εκλογές? Κορδέλες κόβει. Στην Κρήτη πάει. Στη Θράκη πάει. Πρωθυπουργός είναι, βεβαίως. Μήπως ο Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει τα επιχειρήματά του εν ώψη εκλογών, κύριε Παπά? Μήπως ετοιμάζεστε για τη βροχή, για την καταιγίδα των εκλογών? Όχι. Ελάτε. Ο Πρωθυπουργός και όλη η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να αναδεικνύει μέσω και της δικής του παρουσίας το έργο το οποίο γίνεται και να παρακινεί και εμάς τους υπουργούς να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί για να μπορούμε να προλαβαίνουμε τα χρονοδιαγράμματα. Εκλογές ονειρεύεται ο κύριος Μητσοτάκης και τις προπαγανδίζει ως ενδεχόμενο απλώς για να μπορεί να τηθασέβει την κοινοβουλευτική του ομάδα, η οποία, ξέρετε, μετά και την καταψήφιση και τη διπλή κολοτούμπα στο θέμα των συντάξεων και του ΦΠΑ στα νησιά, είναι σε αναστάτωση και είναι λογικό, διότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια ακροατήρια και κάποιους ανθρώπους στις τοπικές κοινωνίες και στις περιφέρειές τους με τους οποίους συνομιλούν. Και από εκεί πέρα έρχεται τσουνάμι δυσαρέσκειες για τις τάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτή η αναπαραγωγή νομίζω έχει κοντά ποδάρια. Τότε γιατί είναι 15 μονάδες πάνω από τον Αλέξη τον Τσίπρα ο Κυριάκος? Ωραία. Να κάτσει με αυτές τις δημοσκοπήσεις που του σερβίρουν αυτοί που έχει μαζέψει γύρω του λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, να νομίζει ότι είναι προ ενός ανεπανάληπτου και ασύλληπτου θριάμβου. Οι εκλογές θα γίνουν το 2019. Είναι προφανέστατο ότι και στις δημοσκοπήσεις έχει διαπεράσει η ιδέα και η πρακτική της πολιτικής σκοπιμότητας. Δεν είναι προφανώς αυτή η εικόνα. Δεν κουλάει όμως ο δείκτης νομίζω... από 15 μονάδες. Εντάξει. Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή δεν... έδωσε επίδομα. Εντάξει κύριε Αυτιά, τώρα. Κόσμο. Εντάξει, τώρα εδώ είδαμε. Δεν ξεκολλάει. Είδαμε δημοσκοπήσεις. Ψαχτήκατε ποτέ να δείτε γιατί ο Κυριάκος χωρίς να κάνει τίποτα είναι 15 μονάδες μπροστά από εμάς? Ψαχτήκατε στο ΣΥΡΙΖΑ. 15 μονάδες δεν είναι με τίποτα. 12, 15 μονάδες δεν είναι με τίποτα. Τι έκανε εκείνη 15 μονάδες? Τι έχει πει στον κόσμο και είναι παραπάνω από τον Τσίπρα? Και αν ο Τσίπρας ακόμα έχει την ερωτική διάθεση με τον κόσμο, γιατί ο Τσίπρας το τελευταίο χρονικό διάστημα παίζει Τσίπρα. Το έχετε καταλάβει, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι το χαρτί σας, η ιδεολογία σας, το κόμμα, το έμβλημα είναι ο Τσίπρας. Έτσι και φύγει ο Τσίπρας, μετά ψάχνατε όλοι για δουλειά. Σας το λέω, να το ξέρετε. Γιατί αυτό έχετε να δείξετε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ούτε τα γεμιστά τα μισά, ούτε την κάρτα υγείας, ούτε τίποτα. Είναι έτσι, δεν είναι? Λοιπόν, είναι έτσι, δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρόεδρος του συνασπισμού που πήρε ένα κόμμα από το 3%. Το 3,5% που μάχονταν
με την είσοδο στη Βουλή και το έκανε ένα κόμμα κυβερνητικό και αυτό το έχει γράψει ιστορία. Νομίζω ότι είναι, υπάρχουν πολύ λίγα ιστορικά προηγούμενα τέτοιου τύπου. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, οι περισσότεροι πρωθυπουργοί κατά το παρελθόν συνήθως κληρονομούσαν κόμματα. Κληρονομούσαν, δεν εννοώ κληρονομικό δικαίω, να μην παρεξηγηθώ. Εννοώ ότι γίνονταν αρχηγοί σε κόμματα εξουσίας τα οποία είχαν ήδη τα πατήματά τους και στους θεσμούς και στην κοινωνία και στην οργανωμένη. Τώρα τι σας λέει στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς να τρέξετε το θέμα ώστε να φτάσετε τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί ένα από τα δύο συμβαίνουν. Ή κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους στο ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύουν ότι ο Τσίπρας με το ραβδάκι της Κίρκης θα αλλάξει τα σχέδια, ή κάτι πιο καλό κάνει ο Κυριάκος και η Νέα Δημοκρατία και είναι μπροστά. Ακούστε με λίγο. Άλλο δεν υπάρχει. Ακούστε με λίγο. Ελάτε. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Ελάτε. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες. Οικονομικές δυσκολίες μεγάλες. Αλίμονο δηλαδή. Φταίτε όμως, έτσι. Και αν έλεγε κανείς. Φταίτε. Γιατί υποσχεθήκατε όχι έμφυα. Όχι, μισό λεπτό. Υποσχεθήκατε 13η σύνταξη. Περίμενε, Γιώργο μου. Αν μου επιτρέψει τον ελληνικό τώρα και κάνω και έτσι λίγο βεβαίως, κάτι αντιτηλεοπτικό και σήκωσα το χέρι. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, άκουσε με λοιπόν. Αυτά για τα οποία μιλάς ήταν οι προσδοκίες μας για τη διαπραγμάτευση στις εκλογές του Γενάρη. Το δέχομαι. Εμείς τι δεν κάναμε που κάνανε οι προηγούμενοι? Δεν παραλάβαμε την εντολή του Γενάρη για να εφαρμόσουμε μια συμφωνία για την οποία δεν είχαμε εντολή. Εντίμως και ανοιχτά, για ό,τι καταφέραμε και για ό,τι δεν καταφέραμε, βάλαμε και τον εαυτό μας ξανά στην κρίση του λαού. Και είπαμε, ελληνικέ λαέ, αυτό καταφέραμε. Θα υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν αυτά τα τέσσερα ανοιχτά θέματα. Ποιος θέλεις να προχωρήσει? Και γι' αυτό υπάρχει και η υπομονή του κόσμου, η οποία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επειδή μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Αυτή την ώρα, για να καταλάβει ο κόσμος, η διαπραγμάτευση που περιμέναμε 5 Δεκεμβρίου δεν κατέστη δυνατό λόγω των διαφόρων γεγονότων. Θα το προλάβουμε το θεματάκι μέσα στον Ιανουάριο, κύριε Παπά? Τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Και εκεί με τη Μέρκελ κάτι συμφώνησε ο Τσίπρας. Δεν μου βγαίνει από το μυαλό. Κάτι έχει συμφωνήσει. Οι δυο τους κάτι έχουν συμφωνήσει, κάτι έχουν πει. Λοιπόν, ελάτε. Εντάξει, είναι ίδιον εσάς των δημοσιογράφων έτσι να. Κάτι θα πάνε, να προσπαθείτε έτσι να. Κακό είναι. Όχι, δουλειά σας. Αλίμονο, αλίμονο. Είσαι και εσύ με στο μυαλό του Τσίπρα. Κάθε μέρα δίπλα του. Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Αλλά νομίζω ότι. Επαναλαμβάνω, θέλω να. Υπάρχει ένα θεμελιακό ζήτημα διαδικασίας. Δηλαδή. Να θυμίσω στους τηλεθεατές μας. Έχει οικοδομηθεί μία μηχανική διαπραγματεύσεων, ένας τρόπος διαπραγματεύσεων, που αφήνει πάρα πολύ μικρά περιθώρια. Δηλαδή σε πάνε από τους τεχνοκράτες, στους επικεφαλείς των θεσμών, από εκεί στο Euro Working Group, από εκεί στο Eurogroup, και αν σου μείνει τίποτα να διαπραγματευτείς, είσαι σύνοδος κορυφής. Αυτό είναι μία αρχιτεκτονική της Τρόικας, η οποία ακριβώς είναι οικοδομημένη για να μην αφήνει περιθώρια διαπραγμάτευσης και πολιτικής διαβούλευσης. Τι έχει κάνει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση? Συνειδητά, ανοιχτά και χωρίς να κρύβεται. Έχει αναπτύξει την πολιτική και οικονομική της διπλωματίας σε όλα τα επίπεδα. Να θυμίσουμε το εξής, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα. Μετά από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης και χωρίς άρνηση, προσέξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πιο δημοκρατικός θεσμός από όλους, είναι θεσμός ο οποίος επιβλέπει και αξιολογεί την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος. Αποτέλεσμα, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών έχει επισκεφτεί δύο φορές την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, όπου έγιναν ευρύτατα αποδεκτές οι ελληνικές θέσεις, έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις με τις πολιτικές ομάδες της αριστεράς, των πρασίνων και των σοσιαλιστών. Η Υπουργός Εργασίας έχει επίσης παρουσιάσει εκεί τις θέσεις μας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπου και εκεί υπάρχει ευρύτατη υποδοχή και, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη, οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών δεν ενημερώνονται μόνο μέρος, αλλά και από την άλλη πλευρά. Ακριβώς. Αυτό είναι θετικό για όλες τις κυβερνήσεις. Μάλιστα. Απόλυτα σαφής. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Θα σε ρωτήσω αν και πώς η κυβέρνηση, αν πάει καλά, και εδώ, για τους φόρους του 17, είναι πολλοί οι φόροι, οι σφορές. Τρέλα, τρελαίνεσαι. Λες δεν είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα, αν μπορεί να βγει ο Έλληνας. Επίσης, η καθημερινότητα, αν έχετε κάνει λάθη ως κυβέρνηση και πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, όχι ότι είναι καλά αγόρια ο Σόιμπλε και ο Τόμσεν, έτσι. Μην το συζητάμε.
Καλή όλη είναι τώρα. Μην το συζητάμε. Έτσι. Όλοι καλή είναι, πολιτικές διαφωνίες. Να μην το συζητάμε. Έχουν. Διότι έχουν βρει έναν τρόπο κάθε φορά όταν φτάνει στη βρύση η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να σπάνε τη στάμνα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. 9 και 33 πρώτα λεπτά. Όλοι λένε άμα να έχεις τον παπά, έχεις τον Τσίπρα. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος 24 ώρες το 24ωρο όταν χτυπεί το τηλέφωνο και λέει Τσίπρας, μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Άρα λοιπόν ό,τι σκέπτεται ο κύριος Παπάς, κατά 99,9% το λέω καλά, όχι. Είναι Τσίπρας. Εσείς να λέτε ό,τι θέλετε. Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, ούτε ο Παπάς είναι... χωρίς τον Τσίπρα αυτά... μπορεί, ούτε ο Τσίπρας χωρίς τον Παπά. Ερώτημα. Ο Τσίπρας θα πάει σε δημοψήφισμα, αν τον εζωρίσει ο Σόιμπλε και ο Τόμψεν. Δεν υπάρχει και, και πει ελληνική λαέ, μου λένε αυτό. Να το βάλουμε κύριε σε κρίση. Αυτιά, εγώ λέω όχι. Πάμε ξανά. Λέω, αυτές οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις της παρελθούσας περίοδου. Παρελθούσης. Λέτε περίοδου. Όχι εκλογές, όχι δημοψήφισμα. Λέω ότι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή ναι. παίζεται εντός των θεσμών. Μάλιστα. Και αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση νυχθημερών είναι να εξαντλεί τα περιθώρια και τις δυνατότητες για να πείσει μάλιστα. όλο και περισσότερους από τους αντισυμβαλόμενους ότι τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν. Πότε ο Τσίπρας θα αναγκαστεί να πάει σε εκλογές? Λέτε το 19. Ωραία. Ναι, γιατί αυτή είναι η συνταγή. Ο Σαμαράς έλεγε θα κάνω το 17. Αυτή, ναι, αλλά άμα τον έφερουν μέχρι εδώ, είχε, τι θα πει. Είχε την προεδρική εκλογή μπροστά του ο Σαμαράς. Δεν γιατί συνέβη και, κάτι και ο Τσίπρας έχει μέτρα μπροστά του. Τι είναι πολύ πιο δύσκολο πράγμα. Όχι, έχει τα ψηφισμένα και συμφωνημένα. Τίποτα ναι, άλλο. Ναι, σου λέει θέλω κι άλλα όμως. Τι θα κάνει. Ποιο λέει θέλω κι άλλα, κύριε Αυτιά. Εντάξει, αυτοί που λένε θέλω κι άλλα να πάνε σε όλα τα κοινοβούλια ναι. να ζητήσουν καινούργια Eurogroup για να πείσουν ότι πρέπει να αλλάξει η συμφωνία του Ιουλίου του 2015. Και τι κάνουμε εμείς, κάνουμε το γύρο της Ευρώπης για να πείσουμε ότι δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Όχι, συνεχώς. Συνεχώς και πολιτικά και επί της ουσίας. Και πολιτικά και επί της ουσίας. Άρα λοιπόν. Και πείθουμε και τα καταφέρνουμε. Άρα, εσείς λοιπόν. Περιμένατε να έχει βγει εχθές ο Γάλλος Πρωθυπουργός και να λέει ότι κανένα πρόβλημα δεν προκαλείται από τα μέτρα της κυβέρνησής μας στην εφαρμογή του προγράμματος. Πότε είχαμε τέτοια διπλωματική εγώ δυνατότητα. Εγώ περίμενα την Κομισιόν και πράγμα το οποίο έγινε. Mm. Γιατί τα στοιχεία του Τόμψεν ήταν λάθος σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Αλλά ξέρετε, εγκλωβιζόμαστε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα και αναπαράγουμε την πολιτική συζήτηση με τα ερωτήματα τα προηγούμενα. Μάλιστα. Δηλαδή, αντί να πούμε. Μάλιστα, έκανε ο Γάλλος Πρωθυπουργός αυτή τη δήλωση. Πώς σκοπεύει η ελληνική κυβέρνηση να την αξιοποιήσει. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός δεν ξέρω αν θα είναι μετά από 6 μήνες. Η Γαλλία είναι Γαλλία όμως, κυρία Αυτιά μου. Τώρα, και ο Σόιμπλε δεν ξέρω ερώτημα, αν θα είναι μετά. Αληθεύει ότι ο παπάς είπε στον Τσίπρα πριν από 6 μήνες, κάνε τώρα εκλογές, γιατί κάθε μέρα που περνάει χάνουμε. Όχι. Σίγουρο. 100%. Δεν πιέζεται τον Τσίπρα για εκλογές, εσείς ως παπάς. Αν είναι δυνατόν. Ποτέ, ε. Εγώ δεν είμαι, φοβάστε όχι, ότι μπορεί όχι. να πάει πιο κάτω το αποτέλεσμα. Εντάξει, θα τώρα, υπάρξει αντιστροφή. Λέω, εγώ είμαι βέβαιος ότι και η οικονομική κατάσταση θα σταθεροποιηθεί όπως ναι. βαίνει σταθεροποιούμενη και βεβαίως και όταν τα αποτελέσματα τα οικονομικά είναι τέτοια που θα μπορέσουν να καταλάβουν οι πολίτες και να συγκρίνουν, διότι το 2019 για φανταστείτε ένα ενδεχόμενο να έχει πέσει η ανεργία κάτω από το 20%, λοιπόν κύριε Αυτιά. Εμείς θα είμαστε η κυβέρνηση που παρέλαβε την ανεργία στο 27, την κατεβάσαμε από το 20, θα έχουμε οικονομικά αποτελέσματα πάρα πολύ συγκεκριμένα και θα δούμε τότε πού θα βρίσκονται και τα εισοδήματα των Ελλήνων, θα μπορεί μάλιστα. να συγκρίνει λοιπόν, ο Έλληνας πολίτης. Εισοδήματα των Ελλήνων. Τι είχαμε κάρτα την... 82 ή μάλλον όχι. Φόρος 22 έως 33% για το 17. Συν εισφορά, καπέλο, συν φόρος επιτιδεύματος, συν φόρος εισοδήματος, συν προκαταβολή φόρο 100%, συν εισφορά αλληλεγγύης, έμφυα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ενίκιο, τέλη, ασφάλιστρα, συν τα υπόλοιπα. Και σήμερα λέει η Καθημερινή, την οποία επικαλείται πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και καλά κάνει, όπως και άλλες εφημερίδες, μαζικό κλείσιμο βιβλίων και επαγγελματιών. Δηλαδή, πού θα βρει ο κόσμος να πληρώσει τόσο. Πάντως τα στοιχεία της Ελστάτ δεν δείχνουν ότι είναι περισσότερα τα κλεισίματα επιχειρήσεων από τα ανοίγματα. Είναι αντίστροφη πορεία. Ναι, αλλά ο κόσμος ζορίζεται από φόρους. Βεβαίως. 2,5 δις. Κανένας δεν λέει ότι είναι τα πράγματα εύκολα. Κανένας δεν λέει ότι. Ναι, αλλά αυξάνονται οι φόροι. Καταφέραμε. Οι φόροι οι οποίοι εφαρμόζονται ναι. είναι κατά 20 δις λιγότεροι από αυτούς που ως συμφωνία κληρονομήσαμε. Λοιπόν, ναι, και, αλλά... είναι, και είναι. Βεβαίως. Υποσχέθηκες γη της επαγγελίας όμως. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα έχεις τόσα πράγματα. Όχι, μισό λεπτό. Και κατηγορούσες μια κυβέρνηση. Μισό το Σαμαρά. Μισό λεπτό, και του λέγες έχεις φορτώσει τον κόσμο με φόρους. Μισό λεπτό. Και εδώ αυξήθηκε και η εκταθισφορά. Βεβαίως. Και είχε φορτώσει και είχε δεσμευτεί για τετραπλάσιους και πενταπλάσιους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είχε δεσμευτεί για έμφυα για αύξηση του έμφυα. Σοβαρά. Όχι, δεν αυξήθηκε ο έμφυα. Δεν αυξήθηκε. Ο έμφυα έμεινε σταθερός ή μειώθηκε ναι. για αυτούς που έχουν χαμηλές περιουσίες. Και ποιοι το πληρώσαν τον υπόλοιπο, ή από εκεί και πάνω, πάνω από 200.000. Οι μεγάλες περιουσίες. Σωστό. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Σας κατηγορούν αυτό. Ότι φτωχοποιείτε τον κόσμο και μετά διαχειρίζετε τη φτώχεια του. Δηλαδή, ο επαγγελματίας δεν θα αντέξει.
Δηλαδή, κύριε Παπά, η μεσαία τάξη δίνει νίκη στις εκλογές. Η μεσαία τάξη την έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μεσαία τάξη είναι η τάξη η οποία βεβαίως υφίσταται μεγάλο κομμάτι των βαρών. Τι θα αυτή κάνετε τη για τη μεσαία τάξη? Η μεσαία τάξη όμως μπορεί πρώτον από τις κινήσεις οι οποίες κάνουμε τόσο για την ρύθμιση των δανείων και των φορολογικών υποχρεώσεων. Θα προχωρήσει αυτό, κύριε Παπά? Βεβαίως και θα προχωρήσει. Και κυρίως από την αναζωογόνηση της αγοράς και την διαχείριση, θα σας έλεγα, και των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία έχει γίνει για πρώτη φορά προσπάθεια να διοχετευθούν και προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, να δει πραγματικά την κατάσταση να αλλάζει. Έχετε δίκιο να λέτε βεβαίως ότι εδώ μιλάμε για τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια. Και επίσης, θα έχει συνάντηση ο Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν το επόμενο διάστημα? Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Κάτι διάβασα. Πάντα ενδέχεται να συμβεί αυτό. Ναι. Το ζήτημα είναι, όταν αυτό συμβεί, να είναι και οι προϋποθέσεις και το περιβάλλον κατάλληλο. Έτσι δεν είναι? Διότι εάν είναι να έχουμε μια αποτυχία... Έτσι. Και σε αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Τι μυστικό έχει ο Τσίπρας με την Μέρκελ? Ποιο είναι το μεγάλο μυστικό? Αποκλείεται να μην το ξέρετε. Δεν υπάρχουν μυστικά. Αποκλείεται να μην το ξέρετε. Δεν υπάρχουν μυστικά. Υπάρχει ένα μυστικό. Ελάτε να δούμε λίγο μαζί και με Τσίπρα. Ελάτε να δούμε λίγο μαζί και το τι συμβαίνει στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Εσείς τώρα. Δεν υπάρχει μυστικό λοιπόν, Μέρκελ και Τσίπρα. Τα είπανε φόρα παρτίδα που λέμε και ανοιχτά. Δηλαδή τι τους είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσίπρας, πες το Σόιμπλε να μην... Αυτό που λέει παντού και πάντα. Ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τους στόχους της, ότι οι κινήσεις που κάνουμε δεν επηρεάζουν τα συμφωνηθέντα και αυτό θα πρέπει να το αποδεχτούν όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Τσίπρας νευριάζει, ο Πρωθυπουργός νευριάζει με υπουργούς. Δηλαδή όταν ακούει κάποια πράγματα και τρελαίνεται. Τον έχεις ακούσει ποτέ στο τηλέφωνο να λέει, γαλλικά, καλά γαλλικά? Έτυχε ποτέ? Δεν είναι κακό. Εντάξει, είναι πολύ αποτελεστικό. Είναι ευγενής, αλλά έφτασε σε ένα σημείο να πει, Νίκο Παπά, κάνε κάτι να χειριστείς το θέμα, γιατί εγώ δεν μπορώ άλλο με αυτόν. Κοίταξε να δεις. Ο Τσίπρας είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος ασχολείται ο ίδιος με τα προβλήματα εις βάθος. Δηλαδή θα τον δεις να είναι επικεφαλής σκέψεων επί όλων των θεμάτων. Έχει υπομονή πολύ μεγάλη, κυρίως με τους πολιτικούς αντιπάλους και τα συμφέροντα τα οποία τον έχουν πολεμήσει όσο κανένα άλλο πρωθυπουργό. Τώρα με πας φεριφερή, με τον Μητσοτάκη δηλαδή έχει κόντρα μεγάλη? Πάρα πολύ κόντρα με τον κύριο Μητσοτάκη έχει. Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης φύση και θέση είναι ο πολιτικός του αντίπαλος. Λέει πολλές ακρότητες, αλλά κρίνει ο κόσμος, νομίζω. Έχετε σκεφτεί? Και συνήθως μια καλή αντιπολίτευση γίνεται για καλή κυβέρνηση. Εσείς κάνατε αντιπολίτευση αυτή την οποία κάνατε. Εκεί που κάθεστε και κουβεντιάζετε, έχετε σκεφτεί ποτέ τον εαυτό σας στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα απευθύνεστε σε μια παράταξη η οποία δεν είχε κυβερνήσει για τα 42 χρόνια της αντιπολίτευσης. Οπότε νομίζω παραβιάζετε ανοιχτές θύρες άμα μας λέτε αν έχουμε σκεφτεί τον εαυτό μας. Ήμασταν αντιπολίτευση 42 χρόνια, δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Έχετε και σχέδιο διαχείρισης αν βρεθείτε στην αντιπολίτευση? Έχουμε σχέδιο για την μακρόχρονη αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτός είναι ο στόχος, διότι πιστεύουμε ότι είναι αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Γιατί? Τι περιγράφουμε εμείς τόση ώρα? Περιγράφουμε μια πραγματικότητα η οποία έχει ως θεμελιακό της στοιχείο τις ανισότητες. Ερωτάτε λοιπόν ο Έλληνας πολίτης. Είναι μια συντηρητική κυβέρνηση η οποία θεωρεί τις ανισότητες προϋπόθεση ανάπτυξης εντός εισαγωγικών μιας οικονομίας, αυτό που πρέπει να προκρίνουμε, ή μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση που αντιλαμβάνεται την αναδιανομή και πλούτου και ισχύως ως συστατικό στοιχείο μιας δίκαιης ανάπτυξης στην οποία πρέπει να μπούμε μετά την περιπέτεια της ύφεσης? Για σηκώσ' το κινητό σου. Εννοείται. Να σηκώσω και εγώ το δικό μου κινητό. Ναι. Μιλάμε ελεύθερα στα τηλέφωνα? Ανετά. Ψηφιακής δεν είσαι? Μιλάμε ελεύθερα. Μιλάμε ελεύθερα. Ακούει κανείς τα τηλέφωνά μας? Γιατί ακούω διάφορα πράγματα. Εντάξει, κύριε Παπά, ότι προσέξτε και λοιπά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν. Μην τα λέτε αυτά. Θέλω σήμερα ως αρμόδιος υπουργός ψηφιακής, σε εσάς δεν ανήκει αυτό το κομμάτι? Δεν είμαστε αρμόδιοι για την διασφάλιση του απορρίτου. Δεν είστε, ναι, αλλά μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Μπορούμε να συζητήσουμε το εξής. Κοιτάξτε, καταρχήν, οι συνακροάσεις έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένους κανόνες στην Ελλάδα. Γίνονται μετά από εισαγγελική παραγγελία και ξέρετε ότι δεν. Εδώ πέρα όμως υπάρχει πραγματικά μία ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου
σε σχέση με άλλες τεχνολογικές δυνατότητες. Να το κάνετε αυτό. Όπως ας πούμε, ναι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να εισάγει τα λεγόμενα βαλιτσάκια. Μάλιστα. Έτσι. Το τι γίνεται και πώς γίνεται και αν γίνεται από εκεί και πέρα. Δεν εντοπίζονται αυτά τα βαλιτσάκια. Δεν υπάρχουν σκιές. Το κράτος δεν μπορεί να εντοπίσει ένα τέτοιο βαλιτσάκι και να πει έλα εδώ, γιατί το έχεις εσύ αυτό, έλα εδώ. Σαρπάχνω. Δηλαδή η τεχνολογία των βαλιτσών έχει ξεπεράσει την κρατική ναι. τεχνολογία. Πάντα τα ξέρετε, όπως και στις κλοπές, η τεχνολογία της κλοπής πάει ένα βήμα μπροστά μάλιστα, από τα αντικλεπτικά μάλιστα. συστήματα. Είστε ειλικρινείς στην απάντηση και αυτό το καταγράφω. Άρα το κράτος πρέπει να οπλιστεί με περισσότερα στοιχεία. Πρέπει να θωρακίσουμε μάλιστα. από παντού τις δυνατότητες και για λόγους κυρίως ανθρώπινης ασφάλειας. Γιατί άλλο. Ξέρετε. Μιλάτε πέντε πράγματα με τον Πρωθυπουργό, δεν είναι. Εντάξει, δεν τότε θα μιλήσω εγώ με έναν ειδικό για το ασφαλιστικό ή τα φορολογικά, εντάξει. Αλλά θα πρέπει να αισθάνονται οι πολίτες ότι δεν έχουν κανένα θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα προς το αλίμονο, αλλά σας λέω ότι υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο πράγματα τα οποία μάλιστα. πρέπει να τα ενισχύσουμε. Μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς και σε αυτό θα είναι κοντά σας όλοι. Γρήγορο διάλειμμα. 10 λεπτά πριν από τις 10 κλείνουμε και πριν τις ευχές. Κύριε Παπά, γιατί επιμένετε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε γραμμή από τον Σόιμπλε και να πει όχι στο επίδομα. Διότι είναι προφανές αυτό. Και ξέρετε, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Μα τι που το ξέρουμε, αδελφό κόμμα με το κόμμα του κύριου Σόιμπλε. Επειδή... Είναι. Τι πάει να πει και δηλαδή, τι, τηλεφώνησε ο Σόιμπλε στη Νέα Δημοκρατία και είπε πείτε αυτό το πράγμα. Εσείς πώς το αποκλείετε αυτό, κύριε Αυτιά. Εσείς γιατί εγώ είστε σίγουρος γι' αυτό. Εγώ το θεωρώ απολύτως λογικό ναι. και πάρα πολύ πιθανό να έχει συμβεί. Αλλά ξέρετε κάτι, ο κόσμος δεν περιμένει από τον κύριο Μητσοτάκη να λέει κάθε μέρα εκλογές, εκλογές, εκλογές. Που να σας πω και το εξής, ότι και τα στελέχη της αγοράς και η ιδιωτική επιχειρηματικότητα, η οποία κατά τεκμήριο πρόσκειται σε άλλη παράταξη από τη δική μας, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, ναι. λέει ότι ούτε εκλογές χρειάζονται ούτε πρέπει να γίνουν και νομίζω ότι ο κύριος Μίχαλος ήταν πριν από λίγες μέρες στις τηλεοράσεις και έλεγε αυτό. Ο κόσμος περιμένει από τον κύριο Μητσοτάκη να εξηγήσει γιατί καταψήφισε, αν δεν τον πήρε τηλέφωνο ο κύριος Σόιμπλε. Ο Μητσοτάκης είπε ότι αν πήρε ο Σόιμπλε θα βρήκε την τηλεφωνήτρια. Ναι. Καλά, στο εντάξει. Του, καλά. Και όχι τον ίδιο. Καλά, καλά. Εντάξει. Λοιπόν, μήπως έγινε το αντίθετο, μήπως πήρε τηλεφωνήτρια του Σόιμπλε και του μίλησε. Εγώ ως δημοσιογράφος ναι. εξετάζω και τα μεν και τα δε. Θα σε ευχηθώ κάθε επιτυχία. Το ίδιο θα έλεγα και στο δεξί χέρι του Κυριάκου του Μητσοτάκη που θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Εδώ, κύριε Παπά, το νου σας στον κόσμο. Το νου σας στην κοινωνία. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα και ξέρετε κάτι, εμείς δεν γεννήθηκαμε στα πούπουλα. Εμείς ξέρουμε και έχουμε ζήσει και έχουμε μεγαλώσει όπως έχουμε μεγαλώσει. Και έχουμε και αποδείξει ότι δεν μας κρατάει κανένα στο χέρι. Ούτε οικοσκευές έχουμε λάβει, ούτε δανεικάκια γύριστα για εκδοτικές επιχειρήσεις. Έτσι, και ονοώ νοήτο. Λοιπόν, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Σε ποια ηλικία έγινε αντιπουργός? Πέρσι, 39-40. 39. Mm. Εμένα μου ζητήσαν στα 25 και είπα όχι και θέλω να είμαι με την κοινωνία. Το έχετε μετανιώσει, κύριε Αυτιά, ή... Όχι, δεν έχω καθόλου μετανιώσει, γιατί μονίμως έχω απέναντί μου κυβερνήσεις που διαφωνώ μαζί τους, γιατί η κοινωνία πάντα διαφωνεί. Φύση και θέση. Ή συν και πλην, όποτε τα πηγαίνουν καλά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα, ό,τι το καλύτερο. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ θερμά. Πολλά. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Να σας δώσω ένα τζάκι τώρα στο κλείσιμο.